Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού διευθυντή Ηρακλείου, ο οποίος διαγνώστηκε χθες θετικός με κορονοϊό και παραμένει σε κατοίκον νοσηλεία. Η διάγνωση σήμανε συναγερμό στον ΕΟΔΗ αλλά και την ηγεσία της Ελλάς, υπό το ενδεχόμενο να έχει μεταδοθεί ο ιός στο προσωπικό που υπηρετεί στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου και ευρύτερα. Ο πρώτος έλεγχος που έγινε με rapid test στους στενούς συνεργάτες του ταξιάρχου δεν εντόπισε άλλο θετικό κρούσμα, ωστόσο όλοι όσοι ελέγχθηκαν σε πρώτη φάση έχουν λάβει οδηγίες να απομονωθούν για τα επόμενα 24 ώρα μέχρι να γίνει επανέλεγχος. Ευτυχώς μέχρι τώρα όλα τα αποτελέσματα των συναδέλφων μας είναι αρνητικά. Σε λίγες μέρες κάποιοι εξ αυτών ίσως χρειαστεί να επαναλάβουν το τεστ. Συνολικά η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ έλαβε 20 δείγματα, με τους συνδικαλιστές της Ελλάς ωστόσο να είναι στα κάγκελα, ζητώντας πλέον καθολικό έλεγχο στο αστυνομικό προσωπικό. Αδιαφυσβήτητα και αυτό είναι και το σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, διότι και πολλοί συνάδελφοι που υπηρετούν και στο επιτελείο, είτε ακόμα και οι οδηγοί του ταξιάρχου, οι αστυνομικοί διευθυντές, οι οδηγοί αυτών, πέραν του ότι κινούνται στο επιτελείο, στο δεύτερο όροφο του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, έρχονται και σε άλλες υπηρεσίες, έρχονται στην ασφάλεια για διάφορα θέματα υπηρεσιακά, έρχονται στην τροχέα και δεν γνωρίζουμε και εμείς τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι και κάποιος άλλος αστυνομικός, κάποιος άλλος συνάδελφος που υπηρετεί σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μέσα στο αστυνομικό μέγαρο. Είναι η πέμπτη φορά που το ζητάμε από την πολιτική και τη φυσική ηγεσία, λόγω του ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ιδιαίτερο, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, σε άμεση επαφή με δεκάδες πολίτες. Δεν έχουμε λάβει απάντηση για το λόγο που δεν γίνεται δεκτό αυτό το αίτημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να το ζητάμε και αν χρειαστεί θα θέσουμε και πρώτα των ευθυνών τους αυτούς οι οποίοι δεν μας το κάνουν δεκτό. Μετά την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρίσκεται το επιτελείο της αστυνομίας στο Ηράκλειο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε την πέμπτη κατά σειρά επιστολή διαμαρτυρίας προς το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το Αρχηγείο της Ελλάς, ζητώντας αφενός να υποβληθεί όλο το προσωπικό σε εξετάσεις, αφετέρου να ληφθούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως η τοποθέτηση διαχωριστικών plexiglass τόσο στα περιπολικά όσο και στα γραφεία όπου γίνονται συναλλαγές με τους πολίτες. Με τις ίδιες επιστολές έχουμε ζητήσει το τεστ να γίνει και στους κρατούμενους που βρίσκονται σε αστυνομικές υπηρεσίες, όχι μόνο σε αστυνομικό μέγαρο αλλά και σε υπόλοιπες υπηρεσίες της υπαίθρου, διότι οι κρατούμενοι εναλλάσσονται συνεχώς, καθημερινά ο αριθμός αυξάνει ή λιγοστεύει, έρχονται και από Αθήνα κρατούμενοι οι οποίοι έρχονται για κάποια ποινικά δικαστήρια ή για να μεταχθούν σε φυλακές της Κρήτης.